Καλώ ήρθατε, φίλοι μου, σε ακόμα ένα βίντεο στο άλλο μα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τι ευρωπαϊκέ μα ομάδε, τον Άρη, τον Αμποέλ, την ΑΕΚ και την Ομόνια. συγχαρητήρια και στι τέσσερι ομάδε. Καταφέραν να πήραν την πρόκριση. Κάποιε ομάδε δύσκολα, κάποιε πιο, δύσκολ, πιο εύκολα. Ε, Όπω να έχει, έδειξε και εγώ μια φορά ότι η Κύπρο είναι σε ένα καλό επίπεδο. και θέλω έτσι να κάνω μερικά σχόλια για τι τέσσερι ομάδε. Αξίζουμε τον Άρη. Ο Άρης έπαιξε την Πάτε Μπορίζοφ. Εκοφαντική νίκη του Άρη, και στα δύο παιχνίδια. Ο Άρης είναι μια απίστευτη ομάδα. Πραγματικά το πόσο εύκολα μπορεί να δημιουργεί χώρου, να δημιουργεί φάσει, κάθετε πάσε, ο Μπαμπίκα, ο Μαγιαμπέλα, τούτοι οι παίχτε είναι απίστευτοι. Ο Στεπίνσκι μπροστά. Σκεφτείτε ένα παίχτη όπω ο ήταν μπάνγκον ο Άρης έχει δώσει πολλές επιλογές μπροστά που μια καλύτερη που θεωρώ ότι ο Άρης εάν μπει στο σομίλιο του Champions League ε, με το καλό, κάθε επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας ε, να πάνε καλά για να μπουν ε, αν μπει ο Άρης όμως θεωρώ θα είναι ίσως κάτι ανησυχητικό όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί σκεφτείτε μια ομάδα που έχει την οικονομική να του Άρη, να μπαίνει ο Μίλος του Champions League και να κάνει να, να έρχεται πίσω το return ε, που, το investment που έκαναν οι επενδυτέ του Άρη θα μιλούμε για έτσι ένα φοητσάρικο σενάριο. Ξέρετε ομάδα το ο Μαδοάρης, παίζει απίστευτο με θεωρώ ότι μπορεί να προκριθεί και στην επόμενη φάση γιατί είναι ο Προαθλητής Κύπρου, ο προαθλητής Κύπρου για να έπιαν το πράθλημα, σημαίνει ότι έχει πολύ ποιότητα και μπορεί να μπει ε, το πιο λίγο ε, σε έναν ευρωπαϊκό νομιλό, οπότε τα καταφέρε. Ε, το Αποέλ, το Αποέλ είχε έτσι ε, μια δύσκολη ομάδα απέναντι του για τη φάση που βρίσκεται, η Βιβοντίνα ε, δεν ήταν μια πολλά ποιοτική ομάδα ή ένα level ε, ή στο ίδιο level με το Αποέλ, το Αποέλ είναι η καλύτερη ομάδα ξεκαθαρά και ήταν αρκετά ε, είναι αρκετά πιο πίσω και σε φυσική κατάσταση ε, οι δικές μας ομάδες. Ε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να παίζει ένα καλύτερο ποδοσφαιρό στα χαρτιά με το πώ είναι η ποιότητα του ΑΠΟΕΛ. Όμω δεν πάει να είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και η ουσία να είναι η πρόκριση στη θεωρή φάση. Ε, κάποια σχόλια έτσι για του Αμερικού παίχτε του ΑΠΟΕΛ. Ε, ο Βίλσον Εντουάρτο Πολλά θετικά στοιχεία, ε, αρέσει και μου σαν ποσφαιριστής που δοκιμάζει shoot, δηλαδή που εφάτει ένα σουτάρι, πολλά σημαντικό να έχεις σαν παίχτη σε έτσι που δοκιμάζει shoot. Ως αρφό έδειξε και εγώ μια φορά ότι όση ώρα είναι μέσα στο παιχνίδι είναι ένα, ένα κλικ πιο πάνω από Σίγουρα, όσο περνώ, τόσο καλύτερο θα είναι ε, το ΑΠΟΕΛ. Του παίχτε του να δίνουν ακόμα παραπάνω, επειδή ο βασικό κορμό είναι για μένα. Ε... Mm. Ε, διβα... Θετικό το ότι βάλει που στι μενες φάσει. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη ε, για να παίρνει προκρίσει. Το ΑΠΟΕΛ ξέρει τον τρόπο. Έχει την οτροπία ε, να κάνει εκπλήξει. Πιστεύω ότι αν... ε, είναι ένα. Μέτριο από el step, φάση μπορεί να περάσει από την ομάδα τη Γεωργία, ε, αλλά για το επόμενο step πρέπει να ανεβάσει ταχύτητε γιατί να μην δυσκολευτούν τα πράγματα. Ε, η AEC δεν την παρακολουθήσα ε, σε μεγάλο βαθμό. ήταν μόνο τα highlights. Η AEC έχει την νοοτροπία, ξέρει, καταφέρει να σε πολλά πράγματα. Ε, θεωρώ ότι το chopping το Μπουδάκ είναι εγχώρη ε, τίτλη, να δημιουργήσει νοοτροπία και στην Κύπρο ότι μπορεί να παίρνει τίτλου. Ε, και στην Ευρώπη. Πέρσι έκαμε την πορεία τη, μακάρι και φέτος να πάει καλά και ε, να είμαστε τεταμένα, πούμε, ε, τα μένα να πούμε τα συγχαρητήρια στην ΕΚ γιατί είναι μια ομάδα που δουλεύει και πάρα πολλά σωστά, έχει χρόνια που ε, κρατά μια νοοτροπία ε, συγκεκριμένη, βελτιώνεται, λήφκονται δισι τίτλοι στην Κύπρο, όμως στην Ευρώπη ε, θεωρώ ότι έμαθε τον τρόπο, ξέρει τον τρόπο, δεν έχει κάτι παραπάνω να, να, πούμε. Ε, η Maccabi Τελαβίβ είναι μια ομάδα που ε, ένα στεύχεται, δηλαδή αν την υποτιμήσεις να έχεις πρόβλημα, για, δεν νομίζω ότι να κάνει το λάθος, και να σου σοβαρεί, να περάσει τη φάση. Ε, για η Ομόνια... Η βέβαια έπαιζε με την καμπάλα, μια ομάδα που δεν ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Η καμπάλα, λείπαν τι πάρα πολλοί παίχτε. Εφίαν ενώ αποχωρήσαν μεταγραφέ. Έφτασαν άλλοι παίχτε. Ε, ήταν κάπω έτσι η ομάδα του συγχυσμένη, ώσπου να υπάρξει η ομοιογένεια. Ε, η ήταν. Πιστεύω ότι το σκορ είναι ε, παραπλανητικό. Δεν πιστεύω ότι η ομάδα είναι τόσο καλή όσο αποτύπωνεται στο σκορ. Ε, για να μην ξέρετε ότι η ομάδα χάνει στην Ευρώπη, δηλαδή πίσω κάποια γκολ, να ανοίξει για να πετύχει γκολ, και βρίσκει παραπάνω χώρο σε άλλη ομάδα για να. Ξέρετε, και επιθέσει, να βάλει γκολ. Ε, η ομάδα πιστεύω ότι έχει πρόβλημα μπροστά θέλει επιθετικό άμεσα. Ε, ο Μπέζο ήταν εξαιρετικό. Έπιαν το παιχνίδι πάνω του, ειδικά στην, στην καμπάλα. Ε, αν η ομόνια είναι πιο σοβαρή, ε, πιο καλή πίσω αμυντικά, γιατί υπάρχουν κάποιε ανησυχίε πίσω στην άμυνα τη ομόνια. Ε, ναι, εντάξει. Νομίζω ότι η ομόνια θέλει. Έτσι, να, να, καταλάβει ότι υπόλοιως, όπως, όπως ο επόμενο αντίπαλο είναι μια ομάδα πολλά πιο σοβαρή που την καμπάλα. Ε... αλλά ε, δεν πρέπει φοηθεί γιατί μια καλή ομόνια μπορεί να περάσει. Ε... αυτό ήταν το βίντεο. Έτσι, τράβησα λίγο παραπάνω. Ε, α, να πω κάτι άλλο και ομόνια. Οι παίχτε που έκαναν τη διαφορά στο δεύτερο παιχνίδι ήταν ο, ο Λέζι Ζάξεν πάρα πολύ καλό ο Μπέζου πιστεύει ότι οι πάσε του Μπέζου για όνομα του Θεού. Μπα, τι, τι απίστευτε πάσε. Έτσι ε, ο άνθρωπο ήρθε, ήρθε πέρσι, είπε μα άλλο όνομα, και φέτο είναι άλλο άνθρωπο. Ε, Αστευόμενο εννοείται, έδειξε κάτι πέρσι ότι είχε ποιότητα, αλλά φέτο οι πάσε του Μπέζου είναι. Ε, είναι, είναι έτσι παρόν. Είναι απίστευτο. Μαγάρα συνεχίζει έτσι. Ευχόμαστε σε όλε μα τι ομάδε να πάνε καλά στην Ευρώπη, να μπουν και και μόνο θετικό μπορεί να είναι για το Κυπριακό ποδόσφαιρο να αρχούνται λεφτά, να αυκεί το στάτους της Κύπρου παραπάνω και να απολαμβάνουμε κι εμείς ε, καλύτερο ποδόσφαιρο την Κυριακή μας. Αυτό είναι το βίντεο, γράψτε μου στα comments ό,τι θέλετε και να πούμε σε ένα άλλο βίντεο.